Μόνος μου το πέρασα κι αυτό και στο τέλος δεν με γονάτισε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Πεταράδες, γεια σας, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, γεια σου Μπιλί, τι κάνεις, πώς πέρασες? Ήρεμα. Ήρεμα, εδώ εμείς. Κρατάμε θερμοπύλες και στην πόλη και στον Εύωσμο και στην πόλη. Πολύ δυνατά. Τι λέει, όλα καλά, σούβλησες? Όχι. Όχι, ούτε. Αλήθεια. Θέλω να μας πούν και οι φίλοι αν σουβλήσανε και αν προτιμάνε το κατσικάκι ή το αρνάκι. Είναι το ένα. Τίποτα. Έλα ρε. Και τι, πώς τη βγάλετε δηλαδή Κυριακή του Πάσχα? Με ρολόκοτοπουλό. Ρολόκοτοπουλό. Δυνατό. Έλα ρε. Μπράβο. Εμείς που σουβλίζουμε στο χωριό, δεν σουβλίσαμε στο χωριό γιατί μείναμε στην πόλη και το βάλαμε στο φούρνο. Αλλά βγήκε πολύ ωραίο. Η μαμά έκανε. Έβαλε τα δυνατά της, το έκανε πάρα πολύ ωραίο με πατατούλες εκεί πέρα. Σαλατούλα πάντα, γιατί πάντα πρέπει να συνοδεύεται με σαλάτα το κατσικάκι, παιδιά. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Αριστοτέλης λείπει. Έχει άδεια, δεν ξέρω αν θα είναι αύριο στο live, θα το δούμε αυτό. Και ήρθαμε εδώ για να σχολιάσουμε μετά τα χρόνια πολλά τις ρεβάνς των αγώνων κυπέλου, ημιτελικά κυπέλου Ελλάδος, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Λαμία Παναθηναϊκός. Εντάξει, δεν θα πούμε πάρα πολλά για τα μάτς, θα δώσουμε τα προγνωστικά μας. Ψιλοίδιες συνταγές είναι ειδικά για το ντέρμπι, έτσι, εκεί που υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, γιατί είναι και το 0-0. Τώρα ο Παναθηναϊκός παίζει με μια πολύ χειρότερη ομάδα από αυτόν. Έχει και το προβάδισμα του 1-0 του πρώτου παιχνιδιού στη Λεωφόρο και λογικά δεν θα έχει δύσκολο έργο για να περάσει τον τελικό. Θα τα πούμε όλα, θα κάνουμε και expose λίγο εδώ πέρα τις φανέλες που μας δώσαν τα παιδιά από τη Γλασκόβη, έτσι υπογεγραμμένο το βλέπεις, αυτή τη φανέλα. Νομίζω ότι θέλουν πάρα πολύ και ιδιαίτερα παναθηναϊκοί, θα λέγαμε. Είναι medium. Δεν φαίνεται. Γιόρταζε και ο Γιώργος θες. Το ευχηθήκαμε χρόνια πολλά. Να το ευχηθούμε και από το βίντεο εδώ πέρα χρόνια πολλά στη Γιωργάρα. Και τη φανέλα του Βασίλη του Μπάρκα από την Εθνική Ελλάδος. Αυτή είναι medium. Αυτή είναι, θα σου πω τώρα αμέσως, large. Καλά πάει αυτό. Σαν τα προγνωστικά μας. Και έχουμε και για την Εθνική Ελλάδος του Γιώργου. Έτσι. Αυτή τι είναι, για δες τι. Large. Το είδες, ε. Λοιπόν, έχουμε και εδώ πέρα και άλλα δωράκια, τα οποία όλα αυτά, παιδιά, θα τα κληρώσουμε. Θα τα δείξω σε λιγάκι, δεν τα δείχνω τώρα. Φυσικά μαζί μας είναι ο Στίχημαν. Και εγώ θέλω να πω εδώ πέρα, παιδιά, πριν αρχίσουμε να μιλάμε, γιατί πάντα κάνουμε την άσχετη εισαγωγή της ημέρας, ότι χθες πήγα και είδα τον Batman. Πήγα μετά από 2,5 χρόνια σχεδόν κινηματογράφο. Είχα να πάω 2,5 χρόνια πριν την καραντίνα, πριν τον κορονοϊό. 3 ώρες ταινία, νομίζω πήρα το αίμα μου πίσω. Δεν έχω ξαναδεί μεγαλύτερη ταινία. Εντάξει, καλή ήταν. Με δύο φασούλες με στοίχιωσαν πολύ. Εκεί που πάει να βάλει μπροστά τον Batmobile ο Batman και του σβήνει. Είναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Αυτό είναι, πρέπει να βγει βίντεο που να το κράζει. Και μία μετά που πέφτει και κάνει bungee jumping στο νερό. Που ήταν ψηλό άκυρο και εκεί. Αλλά γενικά μέσα στις άκρες λίγο μελό το κάνανε, λίγο ερωτιάρικο με την Catwoman. Εσύ δηλαδή που έχεις δει η Batman, έτσι, να μας πούν και φίλοι. Είχες δει ποτέ να έχουν τέτοια σχέση έρωτα ο Batman με την Catwoman? Εγώ ήξερα ότι πάντα ήταν λίγο. Εντάξει, κανένα φυλάκι στα πεταχτά. Και μετά ότι η άλλη τον έκλεβε, τον κορόιδευε, τον έκανε. Τώρα εδώ πέρα πολύ έρωτας. Κοίτα, είναι 3 ώρες ταινία. Καθαρά 3 ώρες. Δηλαδή. Τη βλέπεις μόνο στο σινεμά χωρίς. Δηλαδή στο σπίτι σου, άμα τη δεις, δεν γίνεται να μην πας τουαλέτα. Στο σινεμά, απλώς λες τώρα, άμα πάω τουαλέτα, θα χάσω σίγουρα 5 λεπτά. Αξίζει, ρε φίλε. Εντάξει, άμα σ' αρέσουν αυτά, αξίζει. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Δηλαδή, ο μόνος ήρωας στην DC που μου αρέσει και τον βλέπω είναι ο Batman, κανένας άλλος. Μετά είμαι μαρβελικός, το έχω πει πολλάκι εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Κατέβασα και το Spider-Man το. Όχι, βασικά στην Κοσμοτέ το είδα το Spider-Man το τελευταίο, το οποίο πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό μεγάλη ταινία. Δεν το έχω δει όλο ακόμα. Θα το δω, παιδιά, το βράδυ και θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, αύριο θυμίζω έχουμε live 10 η ώρα μετά το τέλος και του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε όλα μαζί με τσουράνικα φυσικά στην παρέα μας. Και πάμε λίγο να πούμε για τα παιχνίδια. Εσείς μπορείτε, όπως είπα και πριν, να μας γράφετε από κάτω πώς περάσατε το Πάσχα σας, αν σουβλήσατε, αν έχετε κορονοϊό, αν δεν έχετε, γιατί κορονοϊό στερίζει, φίλε μου Βασίλη, πρέπει να προσέχουμε. Παρότι βέβαια έχουμε κάνει εμβόλια, γιατί μπορεί να κάτσουμε μέσα και να χάσουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουμε προγραμματίσει. Γι' αυτό πιο πολύ. Έτσι, όσοι έχουν κάνει εμβόλια, το περνάνε light. Λοιπόν, ο Μαρτίνς, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα και από ό,τι ενημερώνομαι από τις πηγές μου, δεν θα αλλάξει τη συνταγή. Κόντρα στον ΠΑΟΚ, θα πάει με 4-3-3. Θεωρεί ότι λειτουργήσε έτσι το κέντρο με Μπουχαλάκη,
Καμαρά και Εμβιλά και θα πάει εκμεταλλευόμενος στην έδρα του να πάρει την πολυπόθητη νίκη που θέλει. Γιατί σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, καλά δεν μιλάμε για νίκη του ΠΑΟΚ, αλλά χ με γκολ ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα. Χ χωρίς γκολ το μάτς πάει παράταση γιατί είχε λήξει και 0-0. Οπότε ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή παίζει για δύο αποτελέσματα. Παίζει για νίκη και παίζει και για χ με γκολ. Γι' αυτό εγώ βρίσκω ένα value στις αποδόσεις του ΠΑΟΚ. Δεν θα το δώσω ακόμα το προγνωστικό, το οποίο έχουμε συζητήσει με τον Ντόλι και το έχουμε βγάλει μαζί. Αλλά να πω λίγο για να έχετε κι εσείς μια ιδέα τι παίζει ο στοίχημαν εδώ από τις αποδόσεις. 1,91 παίζεται ο άσος του Ολυμπιακού, 3,25 το Χ και 4,55 το διπλό του ΠΑΟΚ. Πρόκριση 1,70 Ολυμπιακός, 2,15 ο ΠΑΟΚ. Και το Χ2, δηλαδή τα δύο αποτελέσματα που θεωρητικά ψάχνει ο ΠΑΟΚ, το Χ2 του ΠΑΟΚ παίζεται στο 1,93. Δηλαδή 1,91 ο άσος του Ολυμπιακού, Χ2 1,93. 50-50 ουσιαστικά. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι ο ΠΑΟΚ θέλει Χ με γκολ για να περάσει. Αν έρθει το μάτς 0-0, πάει παράταση και πιάνουμε το Χ βασικά. Δεν χάνουμε. Οπότε συμφέρει από το πρόκριση καλύτερα. Λοιπόν, θα το πούμε στο τέλος, αν και νομίζω σας έδωσε ένα κλου. Και ο ΠΑΟΚ χωρίς προβλήματα, αν και από ό,τι είδα και διάβασα, επειδή οι παίχτες του Ρασβάν Λουτσέσκου κάνανε Κυριακή του Πάσχα στο γήπεδο, λόγω του παιχνιδιού, η Ζαμπάβη, η Ρίνια και Καντουρί έκαναν ατομικό. Εντάξει, ο Ζαμπά, ο Βιερίνια και ο Καντουρί γνωρίζαμε ότι θα παίξουν. Ο Ζαμπά έπαιξε το πρώτο μάτς. Είχανε μάθημα τακτικής από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα και οικογενειακό δίτερμα, έχοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις, διαβάζω εδώ στον Γκαζέτα. Λογικά ούτε και ο Ρουμάνος θα αλλάξει πολύ τα πλάνα του. Θα πάει να παίξει με την καλύτερη ενδεκάδα που έχει και γενικά ο ΠΑΟΚ τα έχει αυτά τα παιχνίδια εκτός έδρας φέτος. Εγώ το είπα και στο προηγούμενο και στο live της Κυριακής, βασικά που το κάναμε την Γλασκόβη, από το σπίτι του Τάκη, ότι του ταιριάζουν του ΠΑΟΚ αυτά τα μάτς και θέλει να και ψάχνει την ευκαιρία κόντρα σε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος είναι για πάρα πολύ καιρό πολύ κακός. Αυτά για το μάτς και πριν πάμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Λαμία, το οποίο δεν έχει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα, για να πούμε την αλήθεια. Θέλω να κάνω λίγο expose τα δωράκια που πήραμε από τη Γλασκόβη για να ξέρετε κι εσείς τι σας περιμένει στην κλήρωση. Λοιπόν, ένα σκουφάκι πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό σκουφάκι και είναι και γι' αυτό για φίλους του Παναθηναϊκού. Προσωμιάζει πολύ. Ναι, έχω πάρει και καπέλο. Το οποίο είναι και αυτό πήρα πράσινο. Ξέρεις, για να είναι στα χρώματα της Celtic. Ωραίο. Φορώ κι εγώ ένα. Καλά. Το δικό μου, ρε φίλε. Το δικό μου το πήρα γιατί είναι πιο ωραίο για να το φοράω εγώ. Και φορεμένο αξίζει περισσότερο, ε. Λοιπόν, αυτά τα δύο, καπελάκι και σκουφάκι. Μαζί με τις μπλούζες, παιδιά, που σας έδειξα πριν. Κασκόλ. Όχι, φίλε. Κούπα, ναι. Αλλά το άλλο δεν το έχουμε ξαναπάρει ποτέ. Ήταν δικιά μου επιλογή. Το άλλο. Λοιπόν, μια κούπα πολύ ωραία. Πήρα την ίδια, να πω. Έχω την ίδια σπίτι. Εδώ δεν είναι σπασμένη, μην νομίζετε, έτσι είναι ο γιακάς. Και αυτό που δεν το έχουμε πάρει σε κανένα ταξίδι. Εκπληκτική φόρμα Celtic, φίλε. Εκπληκτική φόρμα Celtic. Μοναδική φόρμα Celtic. Και πίσω The Boys. Πολύ ωραία. Ναι. Τι είναι, τι θα βρεις τι νούμερο είναι. Είναι medium, ναι. Είναι medium, έχεις δίκιο. Ό,τι πρέπει, μου κάνει κιόλας. Μπορείς να πάρεις μέρος στην κλήρωση εφόσον δεν ήσουν στο ταξίδι, οπότε μπορείς να πάρεις μέρος στην κλήρωση. Άμα θες. Λοιπόν, αυτά είναι τα δώρα, παιδιά. Φυσικά θυμίζω ότι τρέχει ήδη κλήρωση στο Instagram, στο λογαριασμό μας, για τα δώρα από το ταξίδι μας στην Τραπεζούντα. Αν δεν κάνω λάθος, έχω βάλει την κλήρωση να γίνει αυτή την Κυριακή. Οπότε ξεμπερδεύουμε με αυτό το διαγωνισμό και σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει και ο άλλος διαγωνισμός από το ταξίδι στη Γλασκόβη. Θα έρθουν και άλλα ταξίδια, παιδιά. Έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς παίκτες. Θα έχει και ταξίδι σίγουρα στην Αθήνα σε κάποια φάση μετά τους αγώνες της Εθνικής για να κάνουμε και εκεί τα γκεστάκια μας τα ωραία, τα οποία τα αγαπάτε και τα αγκαλιάζετε και αυτά. Δεν υποστηρίζετε μόνο τα ταξίδια τα μακρινά. Όπως βλέπουμε, Ελευθερόπουλος πάει τρένο, ο Αναστόπουλος πάει τρένο, ο Πάντος πάει τρένο και φυσικά και τα δύο βίντεο που μπήκαν από την Τραπεζούντα. Την κοινή συνέντευξη του Μπακασέτα με τον Σιώπη και του Σιώπη που μπήκε Κυριακή του Πάσχα και έχει γίνει χαμός. Έχει ήδη 55.000 και πάει τρένο. Και σιγά σιγά μπαίνει και του Μπακασέτα. Και σιγά σιγά μπαίνει και του Μπακασέτα την άλλη εβδομάδα, θα λέγαμε.
Α, και Τσαρτσαρίς έχει μπει, έτσι. Έχει, υπάρχει υλικό στο κανάλι για εσάς που γκρινιάζετε, καλώς γκρινιάζετε, για να μας κάνετε καλύτερους. Ότι αργούμε να βάζουμε τα βίντεο, όντως είναι μια αλήθεια, αργούμε να τα βάλουμε. Αλλά πώς θα να πρωτοκάνουμε κι εμείς, παιδιά. Έχουμε live, έχουμε βίντεο επικαιρότητας, έχουμε guest, έχουμε τις Παναγιά στα μάτια. Λοιπόν, πάμε και στο έτερο παιχνιδάκι, το οποίο χρονικά είναι πρώτο, είναι 6 ώρα. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι 8, οπότε 10 θα είναι το live, παιδιά. Λαμία Παναθηναϊκός, 1-0. Ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι. 5-30 παίζει το άσος της Λαμίας, η οποία είχε μία, άντε μία μισή ευκαιρία για γκολ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει καμιά 7 καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Πέτυχε μόνο ένα. Συμβαίνουν και αυτά, γιατί συνήθως ο Παναθηναϊκός φέτος στην έδρα του είναι αποτελεσματικός. Σκοράρει πολλά γκολ. Με τη Λαμία δεν μπήκαν τα γκολ. Λογικά θα δείξει ξανά το καλό πρόσωπο που δείχνει στα τελευταία παιχνίδια. Έχει νικήσει τον ΠΑΟΚ στην έδρα, το έχει νικήσει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, με τα Γιάννενα δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, αλλά διαμαρτύρεται και δικαίως για μένα για την κόκκινη του Χουάνκαρ. 5-30 παίζει το άσος της Λαμίας, 3-55 το Χ και 1-72 το διπλό του Παναθηναϊκού, που κάποιοι θα πούνε ότι για αυτή τη Λαμία, η οποία παλεύει για τη σωτηρία της, η οποία δεν δείχνει γενικά να είναι στο δεύτερο γύρο η Λαμία που είδαμε στον πρώτο γύρο και στην αρχή του πρωταθλήματος, είναι ψηλό θα λέγαμε το διπλό του Παναθηναϊκού. Κάποιοι άλλοι ίσως μπορεί να το περιμένουν στο live, αν το παιχνίδι ξέρω εγώ είναι στο 30-0, να πάει και ένα 85 και να το πάρουν εκεί. Λοιπόν, over 2.27, under 1.65. Εμείς από εδώ θα επιλέξουμε να πάμε με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν είναι κυρίαρχο αυτό το προγνωστικό, δηλαδή το κυρίαρχο προγνωστικό είναι το άλλο που θα δώσουμε σε λίγο στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αν βρείτε το διπλό του Παναθηναϊκού σε καλύτερη απόδοση από το 1.72, δηλαδή περίπου στο 1.80, νομίζω ότι μπορούμε να το πάρουμε. Δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα θα έχει πισωγυρίσματα στην απόδοσή του. Θα προσπαθήσει να κλείσει μέχρι το τέλος σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την επιτυχημένη, θεωρώ πως θα είναι χρονιά, η ομάδα του Γιωβάνοβιτς, και θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα νικήσει και θα βγάλει αυτό το 1.72, απλώς είναι λίγο χαμηλό, εκεί είναι το όριό μας, δηλαδή 1.70, 1.75, 1.80. Καλό είναι να περιμένετε και ας ελπίσουμε να σας χαλάσει τα σχέδια όσοι θέλετε να το πάρετε στο 1.80 ο Παναθηναϊκός και πετύχει νωρίς γκολ. Λοιπόν, πάμε και στο προγνωστικό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν ξέρω πώς θα το πάρουν τώρα οι φίλοι του ΠΑΟΚ ή οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ίσως χαρούν οι φίλοι του Ολυμπιακού, γιατί θα δώσουμε χ2 διπλή ευκαιρία τον ΠΑΟΚ. Και ίσως δυσαρεστηθούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, γιατί θα πούνε: όχι, αυτοί οι γκαντέμιδες πάλι πάνε και παίζουν τον ΠΑΟΚ χ2. Και θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, κάποιοι θα χαρούν, κάποιοι θα λυπηθούν. Πάντα έτσι θα είναι, γιατί όταν δίνουμε κοχονά το προγνωστικό, πάντα κάποιοι λυπούνται και κάποιοι χαίρονται. Λοιπόν, πάμε στο χ2 επομένως. Όπως είπα και πριν, παίζεται στο στοίχημα 1.93. Τι θα σας είπε, καρφιά Ολυμπιακό. Λοιπόν, μπορείτε παιδιά να μπαίνετε στο Στοίχημαν και ειδικά σε αυτό το παιχνίδι και σε πάρα πολλά άλλα και σε όλα τα αθλήματα. Αλλά τώρα, επειδή σχολιάζουμε το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και Μηταλλικά Κυπέλλου Ελλάδος και το συγκεκριμένο παιχνίδι, έχει πάρα πολλά ειδικά. Έχει παίχτες να σκοράρουν, έχει η πρόκριση να κριθεί στα πέναλτι, στην παράταση, έχει τις Παναγιά στα μάτια μέσα. Θες να δώσουμε, φίλε Μπίλι, κανένα ειδικό παίκτη? Θέλεις κάποιο να σκοράρει? Να δώσω εγώ, να δώσω εγώ, γιατί θα βγει σίγουρα. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, θα έπαιζα μια ψηλή να σκοράρει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος να σκοράρει anytime παίζεται στο 5. Δεν είναι κακό, 5. Δίνω έτσι ένα fan bet. Ένα fan bet, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, μια που το δίνουμε και έχει 2, θα πάμε με ένα παίκ του ΠΑΟΚ. Να πω εδώ πέρα και κάτι σημαντικό για όσους ασχολούνται με τους διαιτητές και είναι διαιτητολάγνοι. Όχι, εμείς δεν είμαστε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι που μας βλέπουν, ότι η ΚΕΔ όρισε τον Ισπανό Βαλεντίν Γκόμες για το παιχνίδι αυτό το συγκεκριμένο, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, και στη Λαμία θα βρεθεί ένας γνωστός μας, τον οποίο τον είδαμε και στο Celtic Rangers, φίλες και φίλοι, στο Hampden Park, ο Σκοτσέζος Μάντεν, ο οποίος έχει σφυρίξει, αν δεν κάνω λάθος, άλλες 2 φορές στην Ελλάδα. Σφύριξε νομίζω το τελευταίο τώρα το ΑΕΚ Άρη στη νίκη του Άρη, και έχει σφύριξει και το ΠΑΟΚ Άρη στη νίκη του Άρη. Οπότε ο Μάντεν θα είναι στη Λαμία και ο Γκόμες ο Ισπανός θα είναι στο Καραϊσκάκης. Λοιπόν, κάνω μια ανακεφαλαίωση στα προγνωστικά. Το βασικό μας προγνωστικό έχει 2 διπλή ευκαιρία, ο ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκης 1.93
Και προβάδισμα στον Παναθηναϊκό προφανώς, διπλό ο Παναθηναϊκός, αλλά σε λίγο καλύτερη απόδοση, αν μπορούμε να το βρούμε, να κάνουμε λίγο υπομονή στο live από το 1.72 που παίζεται αυτή τη στιγμή στο στοίχημα. Αυτά από μένα. Τα λέμε την Τετάρτη 10 η ώρα με τον Κώστα Κατσουράνη και θα δούμε αν θα είναι και ο Αριστοτέλης Αβίδης μαζί μας. Φιλιά πολλά, περιμένουμε τα μηνύματά σας από κάτω, παιδιά. Πώς περάσατε τις γιορτές, τι σχεδιάζετε να κάνετε τις επόμενες μέρες. Έχει και πρωτομαγιά. Αν τρώνε αρνί, φυσικά ή κατσίκι, ή αν δεν τρώνε τίποτα από τα δύο. Μπορεί να τρώνε γαλοπούλα. Κάποιοι, ας πούμε, αναβιώνουν τα έθιμα της πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων. Δεν ξέρεις ποτέ. Αν σχεδιάζετε να κάνετε κάτι την πρωτομαγιά, η οποία εδώ να σας ενημερώσω ότι επειδή πέφτει Κυριακή θα μεταφερθεί για Δευτέρα. Τα ξέρει ο Βασίλης, αυτά έχει κανονίσει ήδη να πάει να κάνει την πορεία του και μετά να πιει τα τσιπουράκια του. Τι άλλο. Και φυσικά μην ξεχνάτε, παιδιά, με αυτό το υλικό έτσι το ωραίο που δίνουμε, να μας κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, γιατί έχουμε ένα στόχο να φτάσουμε 100.000 επιτέλους. Ας φτάσουμε, πες, 83 φτάσαμε. Φτάσαμε 83, ναι. Να μας κάνετε subscribe, like, comment, share, να το βλέπουν όλοι, να βλέπουν όλοι στα social media ότι είστε φίλοι των Πεταράδων. Και φυσικά έχουμε και TikTok. Να μας κάνετε και εκεί να φτάσουμε 2.000. Έχουμε φτάσει 1.800 άτομα. Να φτάσουμε και εκεί 2.000 παιδιά όσοι έχετε TikTok. Instagram φυσικά με τους φοβερούς διαγωνισμούς που έχουμε. Facebook, Twitter, μια που το αγόρασε και ο Elon Musk, τώρα πρέπει να το στηρίξουμε. 44 δις. 44 δις. Το διανοείς αυτό, άκουλου. Κάτσε λίγο σκέψου. κάτσε λίγο σκέψου το ένα δις. Όχι, το ένα. Ένα εκατομμύριο. Κάτσε σκέψου το ένα εκατομμύριο και μετά σκέψου και τα 44 δις. Υπάρχει. Δεν έχω λόγια. Δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε, εντάξει. Το οποίο λέει θέλει να το πάρει τώρα γιατί θεωρεί ότι είναι το social medium του μέλλοντος και θέλει να το απογειώσει και να το κάνει. Τώρα metaverse και αυτά, ζήλεψε Μποζούκιμπεργκ, δεν ξέρω τι θα κάνει στο Twitter. Πάντως το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι παρότι θα το αγοράσω, λέει, το Twitter, ο Τραμπ δεν επιστρέφει. Γιατί τον έχουν κάνει ban. Για να μην λένε ότι οι μπεταράδες μόνο τρώνε ban, κατάλαβες. Τρώει και ο Τραμπ. Λοιπόν, αυτά, περιμένουμε την δικιά σας βοήθεια και το δικό σας σχόλιο, γιατί απαντάμε σε όλα τα σχόλια, παιδιά, όπως βλέπετε στο YouTube και φυσικά και στο Instagram απαντάμε σε όλα, όπου θέλετε και στο support@papakibetarades.gr να μας στέλνετε 24 ώρες στο email του site και αν έχετε κάποιο πρόβλημα με κάποια στοιχηματική στην οποία έχετε κάνει εγγραφή, εφόσον είστε 21 ετών και άνω, από τα banner του site μας, μπορείτε να το στείλετε όπου θέλετε και εμείς θα προσπαθήσουμε να μεσολαβήσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα, γιατί ως γνωστόν όταν πας και χτυπάς μια πόρτα και λες, λέει ο άλλος ποιος είναι, λέει μπεταράδες, η πόρτα ανοίγει διάπλατα. Οπότε, παιδιά, εγγραφές σε στοιχηματικές, αν είστε πάνω από 21 ετών, μόνο από τα banner του site μας. Φιλιά πολλά!